Στο σπίτι έχουν κλειστεί επώνυμοι και για να περάσει η ώρα τους ανεβάζουν τα δικά τους βίντεο στο Instagram. Σε reality έχουν μετατρέψει την καραντίνα τους η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, που είναι και οι πρώτοι χωρίς celebrity που κόλλησαν κορονοϊό. Με ένα αρκετά μακρύ μανικιούρ, η σεξι Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μένει σπίτι και φτιάχνει μπισκότα βουτύρου. Είναι η ώρα που θέλεις να βουτήξεις τα χεράκια στη λεκάνη και σκέφτεσαι τα νύχια. Η χαρά της Βάσος Λασκαράκη που θα βγει έξω από το σπίτι δεν περιγράφεται. Πάμε! Έχω να βγω από το σπίτι. 12. Όχι, πήγαμε στο σκύλο γόλου. Το στιγμιότυπο κατέγραψε ο αγαπημένος της Λευτέρης Σουλτάτος. Πάμε! Έχω να βγω από το σπίτι. 12. Όχι, πήγαμε στο σκύλο γόλου. Τραγούδι για την καραντίνα και τον εγκλεισμό στο σπίτι έβγαλε ο μοναδικός Τάκης Αχαράτος. Θα ευτυχιστώ, θα ευτυχιστώ, μέσα στην τουλάπα, θα ευτυχιστώ, όλοι μαζί το μαγαζί, θα ευτυχιστώ. Άκρος ευρηματική είναι και η Έλλη Κοκκίνη που έκανε την τραπεζαρία της τραπέζι του πινκ πονγκ με φιλέ από χαρτί υγείας. 1-0. Η Νατάσα Καλογρίδη βάφει τα μαλλιά της στο σπίτι. Βαφή στο σπίτι. Ενώ λίγη ώρα μετά, της έρχεται η φαϊνή ιδέα να δοκιμάσει τη βαφή μαλλιών. Η Δέσποινα Μπανθή μένει σπίτι και επιτέλους μας αποκαλύπτει τι κάνει όσο εμείς εργαζόμαστε. Πού είναι το βαλάκι? Η Ιωάννα Τούνη, αφού έλειωσε τις παντόφλες της να πηγαίνω έρχεται από το σαλόνι στην κουζίνα, πέφτει κάτω και κάνει γυμναστική. Ενώ η Τόνια Σωτηροπούλου μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε για να βγάλουμε τον σκύλο μας βόλτα. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το χρυσό διαβατήριο βόλτα. Παίρνουμε μαζί την ταυτότητά μας. Πηγαίνουμε στο 13033. Πατάμε 6.